Εξέλιξη όμως υπάρχει και στην υπόθεση του θανάτου του 42χρονου άντρα στη Ραφήνα. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δέχθηκε επίθεση από μια ομάδα νεαρών, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Θα πάμε στην Ευελπίδων στο Γιάννη Σιάκα, γιατί υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του καυγά. Από τη στιγμή δηλαδή που για σήμαντη αφορμή ξεκίνησαν όλα, Γιάννη. Πόπη, γνωρίζαμε ότι πριν τον διαπληκτισμό που οδήγησε στον θάνατο του 42χρονου στη Ραφήνα υπήρξε έντονος διαπληκτισμός και μέσα στο μπαρ για παντελώς ασήμαντη αφορμή, για έναν τσακωμό μέσα στην τουαλέτα. Στο βίντεο ντοκουμέντο λοιπόν μπορούμε να δούμε τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι και το θύμα έρχονται στα χέρια. Υπάρχει ένταση, είναι φανερό ότι οι θαμώνες του καταστήματος παρακολουθούν έναν διαπληκτισμό σε εξέλιξη. Μάλιστα μπορούμε να διακρίνουμε και στο βίντεο ντοκουμέντο και τους υπεύθυνους του καταστήματος να προσπαθούν να τους χωρίσουν. Νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Η ένταση ήταν αρκετά μεγάλη και βέβαια οδήγησε στο τραγικό αποτέλεσμα. Έξω πλέον από το μπαρ στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στην Ραφήνα, στον θάνατο του 42χρονου. Πρέπει να πούμε, Πόπη, πως αυτή τη στιγμή η ανακριτική διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Είναι αρκετές ώρες. Είχαμε πρώτα την απολογία του πρώτου κατηγορουμένου, του πρώτου 24χρονου. Αυτή τη στιγμή απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας ο 24χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως κρατούσε τη σιδηρογροθιά, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοχρησία και οπλοφορία. Να πούμε κάτι, Πόπη, και να κλείσουμε με αυτό, πως είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Η ανακρίτρια έκρινε πως πρέπει να υπάρξει επέκταση της ποινικής δίωξης, οπότε κατηγορούμενοι θα κληθούν και άλλα δύο άτομα, οι δύο άνθρωποι που ήταν στην παρέα των κατηγορουμένων.